απορρίσσεται. Ελήφθη κέντρο, ελήφθη, έχουμε κάνει περίμετρο, είναι όλα με ασφάλεια. Θα βλέπω τα χέρια όλων, ναι! Στα χέρια των διοκτικών αρχών βρέθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία άδειασε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ από λογαριασμούς ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, μέσα στις υποθέσεις εντοπίστηκαν και πολίτες από την Καβάλα οι οποίοι πέσαν θύματα εξαπάτησης. Συνελήφθησαν 15 άτομα και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμα 34 ατόμων, όλοι τους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 233 δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών που παρήχαν συνδρομή στην επίτευξη των στόχων της εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά, συνελήφθησαν 15 άτομα στο πλαίσιο της εξάρθρωσης της πείρας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν εξιχνιαστεί 87 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων 6 απόπειρες που έγιναν το τελευταίο 8μηνο στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλα, την Αττική, την Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα, την Καβάλα, την Κρήτη, καθώς και πολλές περιοχές της Ελλάδας. Έχουν εξιχνιαστεί 87 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων οι 6 απόπειρες που έγιναν το τελευταίο 8μηνο σε Πιερία, Ημαθία, Πέλα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Καβάλα, Κρήτη, καθώς και σε άλλες πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ελληνική αστυνομία στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπως προέκυψε από έρευνα, ενεργώντας τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών και την απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς. Ως προς τον τρόπο της δράσης τους, τηλεφωνούσαν σε εταιρείες, επιχειρήσεις, καταστήματα ή φυσικά πρόσωπα, δίδαν για εξόφληση χρέους ή καταβολή επιδόματος ή αγορά ενός διαδικτυακού προϊόντος. Στη συνέχεια, έστελναν μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή μέσω email στα θύματα που περιείχαν link που οδηγούσε στη ιστοσελίδα που προσομοίαζε με την επίσημη σελίδα της τράπεζας και τους ζητούσαν να εισαγάγουν το όνομα του χρήστη και τον κωδικό για δίθεν έγκριση της συναλλαγής. Έπειτα αποκτούσαν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό και πραγματοποιούσαν διατραπεζικές μεταφορές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς ατόμων που είχαν στρατολογήσει έναντι χρηματικής αμοιβής. Συνολικά σχηματίστηκαν 34 δικογραφίες, ενώ ερευνώνται 233 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών.